δεσμεύτη, τον νέο δήμαρχο Λεμεσού. Από σήμερα ανακηρύσσεστε και επίσημα δήμαρχος. Επιστρέφετε στο Δημαρχείο από άλλη θέση. Έχετε ήδη κάνει έτσι αυτές τις δύο μέρες τους προγραμματισμούς σας, κύριε Σαν έτοιμος από καιρό. Οι προγραμματισμοί έχουν γίνει από καιρό. Έχουμε ψηλώσει πάρα πολύ τις προσδοκίες της πόλης μας. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι θα είμαι δήμαρχος για όλους τους πολίτες. Ξεκινούμε δουλειά από την 1η του Ιούλη. Δεν υπάρχουν αντιμέτωποι μας μπροστά, είναι τα προβλήματα της πόλης. Έτσι θεωρώ ότι όλα αυτά χρειάζονται μια ενότητα, μια συνένεση, μια συλλογική προσπάθεια. Έτσι θα δουλέψουμε μαζί με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, με τους αντιδημάρχους, ακριβώς για να φέρουμε αυτόν το δύσκολο έργο εις πέρας. Άρα σε αυτήν την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας και είμαι σίγουρος με επιμονή, με μεθοδικότητα ότι θα τα καταφέρουμε και θα πάρουμε την Λεμεσόν εκεί που πραγματικά της αξίζει, πρωτοπόρα και πρωταγωνίστρια. Δεν περισσεύει κανένας, να φανταστούμε ούτε και ο πρώην δήμαρχος, ο τέος δήμαρχος Νίκος Νικολαίδης, ο οποίος στις δηλώσεις του μετά και την εκλογική αναμέτρηση χθες την Κυριακή είπε ότι έχει επικοινωνήσει μαζί σας, θέτει τον εαυτό του στη διάθεση σας για να σας βοηθήσει ό,τι χρειαστείτε και ό,τι θέλετε. Θα είναι εκεί δίπλα σας για να σας βοηθήσει. Όπως έχω πει, δεν περισσεύει κανένας. Ισχύει, έχει επικοινωνήσει ο κ. Νικολαίδης μαζί μου. Από εκεί και πέρα θα συναντηθούμε με όλους τους οργανωμένα σύλλογα, με όλους τους οργανωμένους φορείς της πόλης, με ενεργούς πολίτες που έχουν να προσφέρουν κάτι για το μέλλον της πόλης και έχουν άποψη. Η διάθεσή μου είναι για ευρεία συμμετοχικότητα. Θα είμαι ένας δήμαρχος που δεν θα είμαι μέσα από το γραφείο. Πίσω από το γραφείο θα είμαι ένας δήμαρχος που θα περπατά στις πόλεις και θα είμαι κοντά στους πολίτες. Έτσι ως πρώτος στόχος, κύριε Ανμεύτη, γιατί παρακολουθείτε εδώ και αρκετό καιρό όλη την πορεία, όλη την εξέλιξη και τα προβλήματα της Λεμεσού. Έχετε θέσει κάποιο στόχο, κάποια προτεραιότητα? Η βασική στόχος είναι να ξεκινήσω από το σπίτι μας, να δούμε πώς θα μπορεί να δουλέψει καλύτερα η δημοτική μηχανή, να οργανωθούμε λίγο καλύτερα και οι προτεραιότητες βεβαίως είναι τα θέματα καθαριότητας, τα θέματα τα κυκλοφοριακά και θα αρχίσουν και άμεσα συναντήσεις με φορείς της πόλης έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη συνεννόηση για τα περαιτέρω. Γιατί τα προβλήματα είναι μεγάλα, δεν μπορούν να λυθούν με το πάτημα ενός κουμπιού, έτσι χρειάζεται ένας πολύ σωστός προγραμματισμός και θα μπουν οι βάσεις για αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστούμε και καλή δουλειά. Λοιπόν.